Την Παρασκευή το πρωί, ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, επισκέφθηκε το γραφείο του παραρτήματος Καβάλας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και παρέδωσε τον 15ο απνίδο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Έχω την χαρά σήμερα να επισκεφτώ το γραφείο του παραρτήματος Καβάλας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να παραδώσω έναν απνιδωτή, τον 15ο συνολικά, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Είναι μια προσπάθεια η οποία προέκυψε μετά από αιτήματα προέδρων χωριών, απομακρυσμένων κυρίως, και νομίζω ότι αυτή η κίνηση δείχνει ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε και να κάνουμε πράγματα. Το παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να με παρακαλέσει ένας από τους απνιδωτές να είναι εδώ και να συμμετέχει, να βρίσκεται εκεί που πραγματικά οι εθελοντές πηγαίνουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 145 χρόνια ζωής, είναι το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό σωματείο της χώρας και το αρχαιότερο. Ένα φιλανθρωπικό σωματείο το οποίο βασίζεται στον εθελοντισμό, ένα φιλανθρωπικό σωματείο το οποίο είναι παρόν και σε περιόδους ειρήνης και σε περιόδους πολέμου. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι θα υπογράψω και την φόρμα του εθελοντή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και θα το κάνω πρωτίστως για να περάσω ένα μήνυμα ότι στις μέρες μας, ειδικά με τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε, ο εθελοντισμός πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όλων μας. Το Περιφερειακό Τμήμα Καβάλας λοιπόν του Ερυθρού Σταυρού, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ευχαριστεί θερμότατα εκ βάθους τον βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, για την κοινωνική του ευαισθησία που τη δείχνει με κάθε τρόπο και δεν είναι το μοναδικό, και έτσι μας δώρησε έναν απνιδωτή για τις ανάγκες του τομέα, για τους εθελοντές του τομέα υγείας, τις παλιές γνωστές αδερφές νοσηλεύτριες όπως τις ξέρει ο κόσμος. Ατέθειες ενέργειες μας δίνουν δύναμη, κουράγιο, μας προωθούν να συνεχίσουμε το έργο μας με περισσότερη όρεξη, για περισσότερη δουλειά, με περισσότερη διάθεση. Ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο, σε ανάμνηση βέβαια της σημερινής δωρεάς σας, να σας δώσουμε κι εμείς αυτό το μικρό βιβλίο που είναι η ιστορία του Περιφερειακού Τμήματος Καβάλας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο έχει επιμεληθεί ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ο γνωστός Κυκρίδης Στάθης.